Χαίρετε. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί αρχίζει η συζήτηση ενός νομοσχεδίου για την περαιτέρω αναγνώριση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των συμπολιτών μας μουσουλμάνων. Αυτό έχει αργήσει για πολλές δεκαετίες και έχει μία σημασία ότι έρχεται στη Βουλή να ψηφιστεί μία ρύθμιση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τα ταυτοτικά στοιχεία της μειονότητας, εξυγχρονίζει ένα καθεστώς που νομίζουμε ότι για δεκαετίες έχει καθυστερήσει αυτή η ο εξυγχρονισμός του και ελπίζουμε να έχουμε την πλατύτερη δυνατή συνένεση για αυτή τη ρύθμιση και με τις προκαταρκτικές συζητήσεις που έχουμε κάνει τις ενημερωτικές με τα άλλα κόμματα, οι αντιδράσεις και οι υποδείξεις των άλλων κομμάτων μας δίνουν μία ελπίδα ότι θα βγούμε από αυτές τις συνεδριάσεις με μία πολύ μεγάλη συνένεση. Να δούμε ποιος είναι ο βασικός στόχος της νομοθεσίας. Ο βασικός στόχος της νομοθεσίας είναι να μην είναι υποχρεωτική η προσφυγή στο μουφτή, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες να κρίνει ζητήματα κληρονομικού και οικονομικού δικαίου σύμφωνα με τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο της Σαρία, αλλά να είναι υποχρεωτική η ρύθμιση αυτών των διαφορών στα αστικά δικαστήρια, εκτός εάν και τα δύο μέρη με παρουσία προφανώς νομικού, υπογράψουν ότι θέλουν να λύσει τη διαφορά αυτή ο μουφτής σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει. Άρα αντιστρέφουμε το σημερινό καθεστώς. Προσέξτε όμως, αντιστρέφουμε το σημερινό καθεστώς χωρίς υποχρεωτικότητα. Άρα δίνουμε στην μειονότητα μία ακόμη δυνατότητα επιλογής. Θα τεθούν, είμαι σίγουρος, πάρα πολλά ζητήματα στη συζήτηση και θα προσπαθήσουμε και μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, τον κύριο Καλατζή, να απαντήσουμε για αυτά τα θέματα. Νομίζουμε ότι και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και τα θέματα δικαιωμάτων και τα ζητήματα που αναδύονται τώρα στην Ευρώπη λόγω της βαθμιαίας αλλαγής του πληθυσμού στην Ευρώπη και της αύξησης των πολιτών, των Ευρωπαίων που είναι μουσουλμάνοι και απέναντι σε ακραίες ισλαμοφοβικές θέσεις, η δική μας πρόταση είναι μία πρόταση που λέει ότι οι μειονότητες πρέπει να έχουν την αίσθηση του πολίτη της χώρας που ζουν σε όλα τα επίπεδα, ταυτοχρόνως όμως να μην υπονομεύονται και στοιχεία της ταυτότητάς τους. Είναι πάντα μία πολύ λεπτή ισορροπία, αλλά είναι μία ισορροπία που η ελληνική πολιτεία πρέπει κάθε τόσο να την επαναπροσδιορίζει υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ των μειονοτήτων και πάντα στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου. Είναι ένα καθεστώς που ισχύει για σχεδόν 100 χρόνια, είναι ένα καθεστώς που οι απαρχές του είναι σαφείς και ιστορικά, αλλά είναι ένα καθεστώς
που διατηρήθηκε για την αναπαραγωγή πολιτικών εναντίον των μειονοτήτων. Εμείς σήμερα ερχόμαστε να προτείνουμε την αλλαγή αυτού του καθεστώτος μέσα στο συνολικό πλαίσιο που είπα, στο οποίο αναφέρθηκα πριν. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εμείς καλούμε, εγκαινιάζουμε μάλλον μία συζήτηση σήμερα. Το νομοσχέδιο δεν έρχεται ούτε ως κατεπήγον, ούτε ως επήγον. Να δούμε όλες τις πλευρές μιας βαθιάς μεταρρυθμιστικής δημοκρατικής ρύθμισης και να δούμε πού μπορούν να υπάρχουν απόλυτες συγκλίσεις και με τη συμβολή των άλλων κομμάτων, αλλά όχι μόνον, γιατί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν να κάνουν πολλές επικοδομητικές προτάσεις. Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά η βασική λεπτομέρεια, μάλλον η βασική θέση, είναι αυτή που σας είπα, δηλαδή ότι για οποιαδήποτε θέματα κληρονομικά και οικογενειακά θα είναι εξορισμού, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα αστικά δικαστήρια και μόνον μέσα από απόλυτη συμφωνία των δύο μερών θα μπορούν να προσφεύγουν στο Μουφτή, ενώ σήμερα αν κανείς έχει προχωρήσει ή έχει τελέσει γάμο θρησκευτικό, η προσφυγή στον Μουφτή είναι υποχρεωτική. Τα νούμερα όσων τελούν θρησκευτικό γάμο είναι αρκετά υψηλά, αλλά όπως ξέρετε στα θέματα δικαιωμάτων και κυρίως στα θέματα επιλογών των πολιτών υπάρχουν απόλυτα κριτήρια και δεν είναι θέμα πλειοψηφιών και μειοψηφιών. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, όλες τις συζητήσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καλέσουμε τους φορείς, όπως είπε ο Πρόεδρος, και θα πάμε στην ολοκλήρωση της συζήτησης εδώ πριν μπούμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και θα έχουμε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε διάφορα θέματα στη συνέχεια.